Σήμερα γιορτάζεται η Διεθνής Μέρα των Μουσείων. Πάμε να μας δώσει το μήνυμα της ημέρας η κυρία Λάζου, πρόεδρος του Σωματείου Φίλων Μουσείου Εθνικής Αντίστασης στην Λαμία. Καλησπέρα σας, κυρία Λάζου. Καλησπέρα, κυρία Παλιού. Η σημασία του εορτασμού ποια ακριβώς είναι? Πρόκειται για την προσπάθεια ανάδειξης του ρόλου των μουσείων στην σύγχρονη κοινωνία? Τι επιδιώκεται μέσα από αυτή την ημέρα? Ακριβώς. Η Διεθνής Ημέρα των Μουσείων έχει σκοπό να αναδείξει το ρόλο των μουσείων ως φορείς πολιτισμικών αξιών, ναι, με σκοπό τη μόρφωση, την αμοιβαία κατανόηση και την σημασία της ειρήνης και της συνεργασίας ανάμεσα στους λαούς. Από το 1977 λοιπόν και μετά καθιερώθηκε αυτή η ημέρα και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα μουσεία δεν είναι απλά τα κτίρια που στεγάζουν τις συλλογές, αλλά είναι ζωντανοί οργανισμοί οι οποίοι κινητοποιούν, μορφώνουν και ενημερώνουν. Mm-hmm. Και ως φορείς πολιτιστικής κληρονομιάς συμβάλλουν στη δημιουργία μιας συλλογικής ιστορικής συνείδησης και μιας κοινής πολιτισμικής ταυτότητας για τις πόλεις. Και φυσικά, πολύ σημαντικός είναι ο εκπαιδευτικός τους ρόλος και η διασύνδεση των μουσείων με τα σχολεία. Ευτυχώς φέτος είναι ανοιχτά τα μουσεία αυτή την ημέρα, σε αντίθεση με πέρυσι. Είναι μια ευκαιρία λοιπόν να επιστρέψουμε σε αυτά, να γνωρίσουμε και να ξαναδούμε από κοντά όλους αυτούς τους θησαυρούς που περιλαμβάνουν. Ακριβώς, τα μουσεία είναι ανοιχτά, μας περιμένουν, τα έχουμε στερηθεί όλο αυτό το χρονικό διάστημα της πανδημίας και η σημερινή Διεθνής Ημέρα είναι αφιερωμένη στο μέλλον των μουσείων και στο νέο ρόλο τον οποίο μπορούν να διαδραματίσουν στις δύσκολες στιγμές που περνάμε. Και θα ήθελα να στείλω και ένα μήνυμα ότι και το δικό μας μουσείο, το λέω δικό μας ως φίλη του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης και Σύγχρονης Ιστορίας Ρούμελης, είναι ανοιχτό, θα ανοίξει τις επόμενες ημέρες και θα μπορέσει να εκκινήσει εκ νέου τις δραστηριότητές του. Και θα ήθελα να περάσω έτσι και το μήνυμα ότι ζητούμε ως σωματείο ότι με την κατάσταση παραμένει του μουσείου, το έτοιμά σας. Δεν έχει αλλάξει κάτι από την τελευταία φορά που μιλήσαμε για μετεγκατάσταση. Το έτοιμά μας βρέθηκε κτίριο, έχει δοθεί μια χρηματοδότηση για το κτίριο της Οδού Αριστοτέλους κοντά στην πλατεία Λαού, η πρώην ταβέρνα Γόγου που κινούνται οι παλαιότεροι. Και ζητούμε τη μετεγκατάσταση στο συγκεκριμένο κτίριο και την εκπώνηση μιας σύγχρονης μουσιακής μελέτης με επιστημονικές προδιαγραφές και την πρόσληψη μόνιμου εξειδικευμένου ιστορικού για τα προγράμματα και τις δράσεις του μουσείου. Ποιος έχει την αρμοδιότητα για να τρέξει αυτές τις διαδικασίες, ο Δήμος? Ο Δήμος. Έχουμε λοιπόν καταθέσει ένα αίτημα στο Δημοτικό Συμβούλιο που γίνεται αύριο και ζητούμε από το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει την ιστορική απόφαση για τη μετακατάσταση του μουσείου στο κέντρο της πόλης. Στο υπέροχο αυτό κτίριο, στα Σκαλάκια, στην πλατεία Λαού. Ακριβώς, τη δημιουργία μιας ενότητας με τον Ανδριάντα του Άρη Βελουχιώτη και με τα άλλα ωραία μουσεία όπως το Λαογραφικό που βρίσκονται στη γειτονιά, στο κέντρο, το εμπορικό κέντρο της πόλης μας, για να δοθεί ζωή και μία ανάσα πολιτισμού στην πόλη και φυσικά να προσελκύσουμε επισκέπτες, όχι μόνο μαθητές, αλλά και τουρίστες στο πλαίσιο της ανάπτυξης της πόλης μας και γενικότερα της περιοχής μας. Καλή επιτυχία λοιπόν σε αυτή σας την διεκδίκηση. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.